Καλημέρα σας. Λίγο πριν αναχωρήσουν για την Αλβανία, οι 27 άνδρες της Ειδικής Μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που θα συνδράμουν τις αρχές της γειτονικής χώρας στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εύχομαι να κινηθούμε γρήγορα και να σώσουμε ζωές. Κάνετε πάντα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για ό,τι κάνετε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον εξοπλισμό που θα έχει στη διάθεσή της η ειδική μονάδα. Υπάρχουν δύο διασωματικοί σκύλοι μαζί μας. Υπάρχει εξοπλισμός για υποστηρώση, για διάτρηση σκυροδέματος. Υπάρχει εξοπλισμός για τη βάση να στηθούμε να είμαστε αυτάρκης νερό, φαγητό για 7 μέρες, έτσι ώστε να μην χρειαστεί εκεί να φορτώσουμε το σύστημα με περισσότερους πόρους. Και ό,τι εξοπλισμός είναι απαραίτητος για να εντοπίσουμε. Έχουμε εικόνα ότι υπάρχουν εγκλωβισμένες. Προφανώς. Και όπως και για κάθε τη διάσωση. Εξοπλισμό δηλαδή έχουμε ορειβάτες μαζί μας. Ό,τι μας χρειαστεί όσον αφορά την έρευνα και διάσωση, είμαστε έτοιμοι να τα αποκριθούμε. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αλβανό ομολογό του Έντι Ράμα και του εξέφρασε τη συμπαράστασή του. Στα Τίρανα μεταβαίνει εκτάκτος και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στα Σκόπια. Με εντολή του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα θα παράσχει άμεσα έμπρακτη βοήθεια στην Αλβανία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού που έπληξε τη χώρα. Επικοινώνησα ήδη με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ για τον ίδιο λόγο θα μεταβώ εκτάκτως στα Τίρανα σε συνέχεια της επίσκεψής μου στα Σκόπια. Τη συμπαράστασή του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες ώρες είναι με τον αλβανικό λαό. Αλλά και το κίνημα αλλαγής. Στο λαό της Αλβανίας που δοκιμάστηκε σήμερα τα ξημερώματα από ισχυρό σεισμό, στέλνουμε μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Συλληπιτήρια επιστολή προς τον πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, απέστειλε ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω την αλληλεγγύη και συμπαράσταση του ελληνικού λαού προς τον δοκιμαζόμενο αλβανικό λαό και να ευχηθώ οι έρευνες διάσωσης να καρποφορήσουν το ταχύτερο δυνατόν. Ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Γιώργος Γεννηματάς επικοινώνησε με την πρέσβη της Αλβανίας στην Αθήνα, στην οποία διαβίβασε τα συλληπιτήρια του Προκόπη Παυλόπουλου στον Αλβανό ομολογό του.